Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές για το θέμα των παραλιών που μονοπόλησε το προηγούμενο διάστημα την τοπική κοινωνία. Να θυμίσουμε πως το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση να πεζοδρομηθούν οι παραλίες για τη θερινή περίοδο με το μέτρο για τον γρίπο βονέ ισχύ από την 1η Ιουνίου, ενώ για την ψανή από τις 16. Έτσι, ο Δήμος προχώρησε στο κλείσιμο των παραλιακών δρόμων. Όμως, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, ο Δήμος Ναυπακτίας άνοιξε τον παραλιακό δρόμο του Γρυμπόβου. Ύστερα από προσφυγή του Λιμενικού Ταμείου, που έχει και την αρμοδιότητα για το κλείσιμο των παραλιών, η απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας ακυρώθηκε, μιας και δεν υπήρχαν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις. Ο κύριος Μπουλές αναφέρθηκε διεξοδικά στα όσα συνέβησαν μέχρι σήμερα και τις αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δήμο Ναυπακτίας. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε και την έγκριση του Λιμεναρχείου Ναυπάκτου και αναμενόταν η τυπική έγκριση του Λιμενικού Ταμείου του Λακαρνανίας. Το Λιμενικό Ταμείο, που κάθε χρόνο εκφράζει τυπικά τη σύμφωνη γνώμη του, για φέτος διαφοροποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ναυπάκτιου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου Βασίλη Μπαρμπαγιάννη και τη σύμφωνη γνώμη άλλων τριών μελών του από άλλες πόλεις της Ετωλοκαρνανίας, σημείωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας. Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου, στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Ετωλοκαρνανίας, συμμετείχαν 5 από τα 9 μέλη του. Στη συζήτηση του αιτήματος του Δήμου Ναυπακτίας για κλείσιμο των παραλιών Γρυμπόβου και Ψανής, ο κ. Μπαρμπαγιάννης εισηγήθηκε να μην γίνει δεκτή η απόφαση του Δήμου Ναυπακτίας και να επισκεφθεί την Ναύπακτο κλιμάκι του Λιμενικού Ταμείου προκειμένου να γίνει διαβούλευση για το θέμα των παραλιών με τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου, την Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Ναυπακτίας καθώς και επαγγελματιών από τις δύο παραλίες της πόλης. Παρά την εισήγηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου για έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας, τα 4 μέλη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση οδήγησαν σε απόφαση που αποτελεί θεσμική αυτή εκτροπή και συνιστά ομή παρέμβαση στα εσωτερικά του Δήμου μας. Αποτελεί ενέργεια που δεν προβλέπεται από τον νόμο. Δεν σέβεται την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, καταπατά την μέχρι τώρα ακολουθούμενη πρακτική, αλλά και τις αρχές σεβασμού που πρέπει να διέπουν τη συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ναυπακτίας. Στις 11 του μηνός, ενώ συνεδρίαζε το Λιμενικό Ταμείο με θέμα το κλείσιμο της παραλίας Γρυμπόβου, όπως είχαμε θέσει σαν Δήμος, αντί για τη σύμφωνη γνώμη, που είναι μια τυπική διαδικασία, αποφάσισε, παρά την εισήγηση του Προέδρου, σε μια συνεδρίαση που συμμετείχαν 5 από τα 9 μέλη και με εισήγηση του εκπροσώπου του Δήμου, της πόλης μας, του κυρίου Βασίλη Μπαρμπαγιάννη, να μην συμφωνήσει φέτος με την απόφαση του Δήμου, αλλά να προχωρήσει σε κάτι που είναι πρωτόγνωρο, πρωτοφανές, να έρθει κλιμάκιο του Λιμενικού Ταμείου του Λοκανανίας στην Ναύπακτο και να συζητήσει με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου, όπως μου είπανε, της Ομοσπονδίας Εμπόρων Ναυπακτίας Δωρίδας, κάποιους που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στις παραλίες Γρυμπόβου Ψανής και να αποφασίσουν για το τι θα κάνουν σε σχέση με τις παραλίες για φέτος. Η ενέργεια αυτή αποτελεί θεσμική εκτροπή για τη λειτουργία του Ταμείου. Ποτέ δεν είχε συμβεί, δεν προβλέπεται από τον νόμο, είναι έξω από κάθε, αν θέλετε, ηθική στην συνεργασία των δημοσίων υπηρεσιών και προφανώς είχε σε σκοπό να αλλοιώσει τη θέληση των δημοτών μας έτσι όπως εκφράστηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν σχεδόν ομόφωνη. Ο κύριος Μπουλές μίλησε επίσης και για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που απομένει δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ για να αρχίσει και τυπικά η λειτουργία του. Μάλιστα, η καθυστέρηση της δημοσίευσης της απόφασης οφείλεται στο ότι πρέπει να γίνει καταγραφή και παράδοση παραλαβή της περιουσίας του Λιμενικού Ταμείου του Λακαρνανίας που πρέπει να μεταφερθεί με την ίδια απόφαση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου. Σύμφωνα με τον νόμο, η διαδικασία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 11 Ιουνίου. Αν λειτουργούσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, δεν θα φτάναμε σήμερα σε αυτό το σημείο, είπε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας. Ειδικά για φέτος θα έπρεπε να έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, αφού είναι γνωστό σε όλους ότι ο Δήμος μας έχει προχωρήσει στη συγκρότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας, που αν όλα έβαιναν όπως θα έπρεπε, ίσως να είχε λειτουργήσει αυτή την περίοδο και να μην χρειαζόταν καν να απευθυνθούμε στο Λιμενικό Ταμείο του Λοκαρνανίας. Θέλω λοιπόν να γνωρίζουν όλοι οι πολίτες της Ναυπάκτου, όλοι οι φιλοξενούμενοι, ότι γι' αυτό το λόγο άνοιξαν οι παραλίες και να ζητήσουμε την κατανόηση όλων και την μαχητική στάση απέναντι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, γιατί προσβάλλουν τον πολιτικό μας πολιτισμό και τις αρχές που διέπουν την αυτοδιοίκηση στη χώρα μας. Ο κύριος Μπουλές αναφέρθηκε διεξοδικά στον κύριο Μπαρμπαγιάννη, λέγοντας πως η ενέργεια από το ναυπάκτιο εκπρόσωπών μας θυμίζει άλλες εποχές.
Πιστοποιεί με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο ότι ορισμένοι δεν διστάζουν να βλάψουν την πόλη και τους πολίτες, να στερήσουν από τα μικρά παιδιά τις λίγες χαρές που τους έχουμε αφήσει, όπως είναι ο ελεύθερος περίπατος και το παιχνίδι σε μια παραλία, προστατευόμενοι από τα αυτοκίνητα. Για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Μπουλές. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε ότι πρόβλημα με το χρόνο ότι δεν πρόλαβε. Πρόλαβε, έκανε συνεδρία σε 11 του μήνα και αποφάσισε πέρα από τον νόμο να παρέμβει ουσιαστικά στα θέματα του Δήμου μας. Σε ερώτηση για το τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας υπογράμμισε πως υπάρχουν αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες που αποκαλύφθηκαν τόσο από ερώτημα που έθεσε ο επικεφαλής της κίνησης πολιτών Κώστας Καρακώστας στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και με δελτίο τύπου που εξέδωσε στη συνέχεια. Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά με διαφορετικό τρόπο, κινήθηκε και ο κύριος Κοτσανάς, πιέζοντας και απειλώντας δημόσιες υπηρεσίες να ανοίξει η παραλία. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά ποιοι ενδιαφέρονται ειλικρινά για την επίλυση των προβλημάτων της πόλης και ποιοι επενδύουν στη διάλυση με την ελπίδα να ωφεληθούν πολιτικά, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Μπουλές. Είναι σαφές ότι υπήρξαν πιέσεις από δημοτικούς συμβούλους που από τη μια μεριά υπερασπίζουν δήθεν το κλείσιμο των παλιών αποδοθείς στους δημότες και την ίδια στιγμή πιάνουν την οποιαδήποτε ευκαιρία τους δοθεί για ένα τυπικό λόγο να πιέσουν τις δημόσιες υπηρεσίες, το λιμενικό σταθμό Ναυπάκτου, το λιμεναρχείο Πατρών έχουν ανακατέψει, τον εισαγγελέα έχουν πάρει τηλέφωνο, έχουν μιλήσει βέβαια και δεν υπάρχει εισαγγελική εντολή να κλείσει αυτό που λέτε. Η έκπληξη βρίσκεται ότι στις 11 του μηνός το λιμενικό ταμείο αποφάσισε να μην δεχθεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και σε αυτό, για να απαντήσω και στο ερώτημα των σκοπιμότητων, είναι ακριβώς και μόνο σκοπιμότητες. Σκοπιμότητες από κάποιους οι οποίοι θέλουν να επηρεάσουν προς το συμφέρον τους, έτσι το καταλαβαίνουν τα πράγματα, να δημιουργήσουν προβλήματα στη Δημοτική Αρχή ώστε να επωφεληθούν πολιτικά οι ίδιοι, αδιαφορώντας αν βλάπτουν τα άμεσα και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της πόλης και των πολιτών. Τελευταία εξέλιξη στην υπόθεση είναι η απόφαση που πήρε το πρωί της Πέμπτης στο Λιμενικό Ταμείο του Λακρανανίας, με την οποία συμφωνεί με την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας για κλείσιμο των δύο παραλιακών δρόμων.